Βερόν. Ψάχνει τον Γκίγκς και τον βρίσκει με μια πάσα εκπληκτικής ακριβίας και από το πόδι του Ράιαν Γκίγκς η ιστορία τελειώνει. Η ιστορία της αποψινής αναμέτρησης. Το 88 ο Ουαλός κάνει το 2-0, 9 λεπτά μετά τον γκολ του Σόλσκερ. Απίστευτη πάσα από τον Βερόν για το 14ο γκολ σε 61 ευρωπαϊκά παιχνίδια για τον το φάουλ του Όλσεν, κεφαλιά 2-2 και πάλι από τον Λούντ. Το 58 μέσα σε 4 λεπτά το 0-2 του πρώτου ημιχρόνου γίνεται 2-2 εδώ από τη γραμμή της μικρής περιοχής στα νότα αυτή τη φορά του Ανατολάκη. Βάζει την μπάλα στα δίχτυα και το σκηνικό μεταστρέφεται τελείως. Οι φιλοξενούμενοι, εδώ ο Βενετίδης διώχνει καθαρά και κεφαλιά, γέμισμα και ισοφάριση από τον Βαλερόν. Είναι απίστευτο σε μια εντελώς στατική φάση. Σε αυτή την κεφαλιά γέμισμα που ήρθε από πίσω, ο Βαλερόν απλώνει το πόδι, αλλοιώνει την τροχιά της μπάλας και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων το 1-2, 3,5 πια λεπτά στις καθυστερήσεις, γίνεται 2-2. Andiamo a vedere Del Piero. È una specie di corner corto. Il pareggio della Juve. Tudor. Gol di Tudor sul calcio di punizione di Del Piero. 27esimo. 1-1. Le cose si mettono bene per la Juve. Beh, la differenza in campo si vede comunque. La Juve ha degli uomini in grado di cambiare la partita da un momento all'altro. Loro giocano bene, si chiudono bene, ma al momento in cui devono impostare hanno qualche difficoltà. Qui indecisione da parte di qualcuno che doveva probabilmente stare sul primo palo. Hanno sbagliato lo schieramento. Il primo palo va sempre qualcuno cercando di prendere la palla sul primo palo. Non ci è andato nessuno. È stato facile per Tudor spizzarla al giusto e fare gol. Un gol in mischia, così come in mischia pareggiò Conte nel ritorno dei quarti di Champions League, in situazioni dunque nelle quali la difesa dell'Olympiakos dimostra di soffrire. Parità 1-1 all'Olimpico di Atene. Βγαίνει ο Ελευθερόπουλος, δεν φτάνει στην μπάλα. Εκείνος που φτάνει στην μπάλα είναι ο Ντάνιελ Γένσεν και οι Ολλανδοί παίρνουν το προβάδισμα στο 82. Ο Ντάνιελ Γένσεν λοιπόν στην σέντρα φάουλ του Μίκα Νούρμελα και την τροποντινά διστακτική για ένα κρίσιμο πλάσμα δευτερολέπτου. Έξοδο του Ελευθερόπουλου εδώ κερδίζει τη μονομαχία. Ο Ελευθερόπουλος που δίστασε για να μην πέσει επάνω στον Ζε Ελίας και τρακάρουν μεταξύ τους και γίνει πιο εύκολη δουλειά για τον Γένσεν. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται με πλάτη στο καναβάτσο από αυτή την κεφαλή. Μπροστά με τον Σνάιντερ η γερμανική ομάδα, λάθος από τον Ελευθερόπουλο, γκολ. Απίστευτο. Ένα γκολ από το πουθενά. Κοιτάξτε τι γκολ έφαγε ο Ολυμπιακός. Αλλά αυτή είναι η μπάλα. Και ξανά Μπακαρί. Κυνηγάει ο Βενετίδης, αλλά ο Μπακαρί βγάζει δίχως χρονοτριβή τη σέντρα. Ο Ελευθερόπουλος χάνει την μπάλα. 3-0. 3-0 από τον Ταφορό στην πρώτη επαφή του με την μπάλα στο 79. Και εδώ, καθώς δεν κρατάει την ισορροπία του και μαζί και την μπάλα, δίνει την δυνατότητα στον Ταφορό να την κερδίσει πρώτα και εν συνεχεία με άμεση κίνηση να την πετάξει μέσα στα δίχτυα. Μια επέλαση από αριστερά η σέντρα αυτή τη φορά. Ένα κίνδυνο, πόπο εδώ, τι έκανε ο Ελευθερόπουλος. Δεν να περάσει τη γραμμή και να είναι γκολ. Κοιτάξτε εδώ πώς φεύγει από την αγκαλιά του Ελευθερόπουλου. Πάει προς τη γραμμή από μια άλλη λήψη. Δεν έχει περάσει νομίζω όλη μπάλα τη γραμμή, έτσι όπως φαίνεται. Μπάλα πλάγια και που φεύγει ο Ρούι Μπάρος που ψάχνει με μία τη σέντρα. Βγαίνει ο Ελευθερόπουλος, χάνει την μπάλα, την μπάλα στο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός σώθηκε. Το άστρο του Ελευθερόπουλου μίλησε σε αυτή τη φάση. Με πολύ φάλσο σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Προδόθηκε από τον αέρα ο Ελευθερόπουλος και είναι μια τραγική προδοσία, θα έλεγα, από την δύναμη του αέρα. Αλλού περίμενε την μπάλα και αλλού έκανε την έξοδο για να την βρει. Κέρδισε ο Ιντσάκη και από εκεί και πέρα.